Να σας πω, παιδιά, εγώ θέλω να δω αυτό το αγόρι το κριτικό που έκανε ένα σκανδαλάκι μέσα στο first date. Στο first dates, λοιπόν, πήγε ο Μανώλης ο Τσικριτζάκης από την Κρήτη, 19 χρονών, ο οποίος θέλει, λέει, τη γυναίκα σαν την Τζένιφερ Λόπεζ. Είχε, όχι τι θέλει. Θα δεις, τι θέλει κιόλας. Αφού είπε ότι είχε μία που ήταν Τζένιφερ Λόπεζ. Και Αντζελίνα Τζολί θέλει τη γυναίκα. Και πρόσωπο Αντζελίνα. Ναι, θέλει αυτό. Είναι παλαιών αρχών. Άντε, βρες το αυτό πάλι. Μία το βρει. Γιατί τάφησες να φύγει, βρε αγόρι μου. Θα μας τα πει όλα αποκλειστικά στη Μαρίνα Χαραλάμπους και γιατί δεν πήγε καλά το ραντεβού με τη Ραφαέλα. Γιατί δεν είχε το σώμα Τζένιφερ Λόπεζ και πρόσωπο Αντζελίνα Τζολί. Πού να το βρούμε. Ονομάζομαι Μανώλης Τσικριτζάκης, είμαι 19 χρονών από το Ηράκλειο Κρήτης. Τον ελεύθερο μου χρόνο πηγαίνω κάθε μέρα γυμναστήριο, 7 στα 7, 24-7, για να διατηρώ το καλογυμνασμένο κορμί μου, κάπως έτσι. Σαν άντρας ερωτεύομαι σε λογικά πλαίσια. Δεν μ' αρέσει να εκφράζω τα αισθήματά μου εύκολα, διότι θεωρώ ότι είμαι άντρας παλαιών αρχών. Δήλωσα συμμετοχή διότι είχα χάσει ένα στοίχημα με φίλους. Το ραντεβού με τη Ραφαέλα δεν με ενθουσίασε. Μετά από ένα σημείο βαρέθηκα. Πήγα εκεί πέρα για την πλάκα μου, δεν πήγα για σοβαρό σκοπό. Κάθε σοβαρός εννοήμων άνθρωπος, αν θέλει να βρει κάποιον να κάνει σχέση, δεν θα πάει αυτό το show προφανώς. Οι περισσότεροι πάνε εκεί πέρα για να κάνουν νούμερα, να πούν κάτι που θα σχολιαστεί. Κανείς δεν πάει γιατί πιστεύει ότι όντως από εκεί θα το αλλάξει τύχη. Θεωρώ ότι είμαι άντρας παλαιών αρχών καταρχάς διότι δεν διασκεδάζω με τον ίδιο τρόπο που διασκεδάζει η σημερινή νεολαία. Π.χ. να ακούει αυτά τα μοντέρνα tappers. Από την άκρη μουσική που εγώ τα θεωρώ σκουπίδια. Έχει να κάνει δηλαδή με τη μουσική ο άντρας παλαιών αρχών στο πώς διασκεδάζει. Είναι ο τρόπος συμπεριφοράς, το τρόπος που μιλάει, τα άτομα που συναναστρέφεται. Στο Twitter δέχθηκες αρκετά σχόλια και πολλά αρνητικά για αυτό που είπες για το άντρας παλαιών αρχών. 10 εκατομμύρια άτομα βλέπουν είναι στην Ελλάδα, 10 εκατομμύρια γνώμες, ο καθένας λέει τα δικά του. Τα είχαμε μια μεγαλύτερη, δηλαδή ήταν 10 χρόνια μεγαλύτερη. Σαν άντρας έχω υψηλά στάνταρ, θέλω η κοπέλα που θα είναι δίπλα μου να είναι μια καλονή μεταξύ Τζένιφερ Λόπεζ και Ατζέινα Τζολί. Η κοπέλα που τα είχα που ήταν 10 χρόνια μεγαλύτερη είχε το σώμα της Τζένιφερ Λόπεζ και το πρόσωπο της Ατζέινα Τζολί. Γι' αυτό και μου ήρθαν αυτές οι δύο προσωπικότητες να πω. Η Ζενεβιέβ πώς ήτανε? Ήταν πολύ όμορφη. Να σου πω την αλήθεια, θα προτιμούσα να έδινα ραντεβού με τη Ζενεβιέβ. Φαίνεται πολύ όμορφη. Τέρταρα στην αρχή, αλλά μάλλον το έκοψε η εκπομπή. Τώρα είσαι ελεύθερος? Τώρα δεν είμαι ελεύθερος, όχι. Α, είσαι σε σχέση? Ναι. Και είχε δει η κοπέλα στο first date? Η κοπέλα μου γνώριζε ότι πήγα στο first date. Γιατί εκείνη την περίοδο ήμασταν μαζί. Απλά αυτό το πήρε πολύ χιουμοριστικά, δεν την ένιωσε. Λέει η κοπέλα μου γνώριζε γιατί εκείνη την περίοδο ήμασταν μαζί. Το πήρανε, λέει, χιουμοριστικά. Αλλά εμένα αυτό δεν μ' αρέσει. Διότι βγήκε ραντεβού με μια κοπέλα, την παίκτρια τη Ραφαέλα. Ναι, γιατί και δεν είναι ωραίο μια να πει κοπέλα. Ότι εγώ πήγα για τρόλ. Να κοροϊδέψω την άλλη και να γελάσω με του φίλου μου. Ναι, μωρέ, διότι όλα είναι πραγματικότητα στο first date. Ότι βλέπετε. Α, έχει πιάσει ο δαίμονα. Δηλαδή, δεν είναι όλα. Όλε οι ατάκει εκεί στα κιού είναι αυτά που πιστεύουν και λένε. Δεν υπάρχει έμπνευση. Κανονικά έπρεπε να είναι. Αν δεν λίγο να το δουλεύουν, αλλά κανονικά θα πρέπει να ξεκινάει από μια βάση ειλικρίνη. Τι κοπέλα πάντω με Τζένιφερ Λόπεζ και Ατζέινα Τζολί, πρώην του. Μπράβο. Να μας το παιδί έχει υψηλά στάνταρτ.